Θα ξεκινήσουμε με την ιστορία ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου, του Χάρη, ο οποίος έχει τρελάνει το διαδίκτυο μέσα από βιντεάκια τα οποία τα ανεβάζει στον ιστότοπο του TikTok. Έχει ρίξει το TikTok. Ένας νέος ο οποίος αγαπά τα ζώα, αγαπάει τις μέλισσες και βέβαια το εισπράττουν όλοι. Πάμε να συνδεθούμε, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Χάρη Σταμάτη, ερασιτέχνης μελισσοκόμος. Χάρη, να σε καλησπερίσω και να σε ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εσύ πώς είσαι, τι όμορφο τοπίο είναι αυτό που έχεις από πίσω σου? Είμαστε στα Μελισσάκια και έχετε πολλά χαιρετίσματα στην αγαπημένη μου Κρήτη. Το αγαπώ αυτό το νησί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τη μελισσοκομεία. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ναι, η μελισσοκομεία καταρχήν είναι μια... Έχω άπειρη αγάπη για τις μέλισσες. Η αγάπη μου ήταν τα ζώα, δηλαδή από τα ζώα ξεκίνησα. Είχα διάφορα ζώα όταν ήμουν μικρός και στη συνέχεια, επειδή μου άρεσε πολύ και η φύση, επειδή οι μέλισσες σε φέρνουν κοντά στο περιβάλλον, έκανα την μεγάλη αρχή και το ξεκίνησα δύσκολα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια, αφού κατάφερα, πήρα 1-2 μελισσάκια, τα πολλαπλασίασα και όλα έγιναν πολύ εύκολα μετά. Εν τω μεταξύ είσαι και φοιτητής, χρωστάς μαθήματα. Ναι. Είμαι πολιτικός μηχανικός, ένα μάθημα χρωστάω για να πάρω το πτυχίο. Πολύ σύντομα πιστεύω θα το έχω το πτυχίο. Έλα να σου πω τώρα, πολιτικός μηχανικός με τη μελισσοκομεία, πώς μπορεί να συνδυαστούν και τα δύο? Μπορούν να συνδυαστούν? Δεν μπορούν να συνδυαστούν, ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το να πάει κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο μπορεί να τον βοηθήσει να ανοίξει λίγο τους οριζοντές του. Και σίγουρα υπάρχουν πολλοί δρόμοι, όχι να το συνδυάσεις, αλλά να σου έρχονται σένα ιδέες στο να προχωρήσεις κάτι ακόμα παραπάνω. Μπορεί να υπάρξει και το δίλημα, θα ακολουθήσω τον κλάδο των κατασκευών ή θα γίνω μελισσοκόμος. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή τα πράγματα στη ζωή μου τα άφηνα πάντα ελεύθερα, εκεί που θα με πήγαινε, ας το πούμε, ο Θεός, η βοήθεια του Θεού, κάπως έρχονται μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή και πάνε πάρα πολύ καλά. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν κυνηγάω πάντα κάτι, να πω δηλαδή ότι θα κάνω αυτό, όπως έρθουν τα πράγματα. Τώρα, αν βρεθώ στην ανάγκη, εγώ γενικά δεν είμαι άνθρωπος που τρελαίνομαι και τόσο πολύ με γραφείο. Δηλαδή, αν έκανα το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, θα επέλεγα ένα δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη, να περάσουμε τώρα και στο θέμα της σύνδεσης, που δεν είναι άλλο από το TikTok, καθώς τα βιντεάκια που ανεβάζεις έχουν τρομερή απήχηση πανελλαδικά. Έχουν ρίξει ναι. διαδίκτυο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, πώς το σκέφτηκες? Αυτό με το TikTok συγκεκριμένα που γίνεται το μπαμ, ήταν τίποτα. Μία μέρα έτσι πως καθόμουν, λέω, δεν κάνω TikTok. Και επειδή είχα άπειρο υλικό με μελισσούλες, βιντεάκια και τέτοια που είχα στο αρχείο μου, μόλις το ανέβασα άρχισε να γίνεται κάτι που κι εγώ δεν το πίστευα. Χιλιάδες κόσμος. Ναι, και έλεγα, μα πώς γίνεται τόσος πολλής κόσμος? Αυτά τα βίντεο τα δημοσίευα καιρό στο YouTube πριν. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες followers κάθε μέρα. Είχε φτάσει σε 2 εβδομάδες, να φανταστείτε, σχεδόν 100.000 άτομα που ακολουθούσαν κάτι που θεωρούσα εγώ ότι, εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι ένας κόσμος μαγικός, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα το έφτανε τόσο ψηλά, τόσο γρήγορα. Παρέχεις κάποιες συμβουλές, κάποιες πρακτικές συμβουλές? Για πιστεύω, πες μας λίγο. Ναι. Σύμφωνα με αυτά που μου έλεγαν ο κόσμος, είναι ότι τους έδειχνα πράγματα που δεν είχαν δει ούτε σε ντοκιμαντέρ. Δεν τα ήξεραν δηλαδή αυτά τα πράγματα, και επειδή στον κόσμο της μέλισσας έχεις μια ευκολία να τραβήξεις ένα κόσμο απλά φανταστικό με μια κάμερα, ένα απλό κινητό που το έχεις και τραβάς βίντεο. Ο κόσμος δεν τα είχε δει ποτέ αυτά στο παρελθόν. Νομίζω πως σε συνδυασμό με εμένα, που εγώ προσωπικά δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που το κάνω, και εδώ που σας μιλάω τώρα νομίζω ότι παίρνετε έτσι μια μικρή γεύση από όλο αυτό. Ακριβώς. Ο κόσμος πιστεύω ότι, επειδή μου έλεγαν ότι μας αρέσει πάρα πολύ το να... που το βλέπεις θετικά και λοιπά και όλο αυτό πως το εξηγώ, γιατί μου αρέσει να κάνω έτσι λίγο περίεργες περιγραφές, έτσι πολύ αναλυτικές περιγραφές. Η καλύτερη σου περιγραφή που έχει μείνει τώρα, και οι περισσότεροι έχουν μείνει και στο έχουν σχολιάσει, ποια είναι? Θυμάμαι τότε που μου έλεγαν για τις σφίκες που
τα λογάκια της Παναγίτσας και όλα αυτά που έβγαζα από κοντά, το πώς π.χ. Επιτίθονταν στις μέλισσες και άρπαζαν τις μέλισσες το λογάκι της Παναγίτσας π.χ. με τις δαγκάνες, τις έτρωγε ζωντανές, αυτά δεν τα είχε δει ποτέ ο κόσμος, αλλά είναι πάρα πολλά, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένας κόσμος ολόκληρος που εγώ έχω δώσει μία μικρή γεύση από όλο αυτό που υπάρχει. Βλέπουμε εδώ τις χαϊδέδες, τις μέλισσες, η σχέση σας ποια είναι? Εγώ προσωπικά τις αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω μερικές φορές, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Δηλαδή, αν κάνεις μία απότομη κίνηση, δεν είναι δύσκολο να δεχτείς και εσύ επίθεση, και εγώ επίθεση δηλαδή. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ φιλικές. Δηλαδή, όταν είσαι, πώς να το πω, κομψός στις κινήσεις σου, είσαι ήρεμος, δεν φοβάσαι. Οι μέλισσες έχουν έναν πολύ έξυπνο τρόπο να το καταλαβαίνουν και μάλιστα από απόσταση. Οπότε για μένα είναι. Μέλι τώρα. Ναι, σωστά. Να μας πεις λίγο αν μέλι παράγεις. Δηλαδή, αν βγάζεις και μέλι. Εγώ παράγω μέλι. Απλώς δεν είμαι παραγωγός να μπορώ να προμηθεύω μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, δεν έχεις κέρδος από αυτό. Το δίνεις έτσι στην οικογένεια, ναι, να φανταστώ. Οικογένεια, σπίτι, φίλους κλπ. Δηλαδή, όχι εκτεταμένα. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα από τον νέο το Χάρη, ενδυνάμει πολιτικός μηχανικός, ο οποίος έχει ρίξει το TikTok με 100.000 και βλέπουμε και το σκυλάκο εδώ πέρα. Αγαπάς τα ζώα γενικότερα. Ναι. Νάτος. Τσίνο Ελλάδα, ρε. Νάτος. Ο Τσίνος τώρα θέλει να γυρίσει σπίτι. Έχει κουραστεί εκεί πέρα, βέβαια. Έχει πέσει ο ήλιος τώρα και όταν πέφτει ο ήλιος και οι μέλισσες κρύβονται μέσα. Τώρα δεν υπάρχει ψυχή εδώ. Είναι λες και είναι νεκρός ο τόπος. Το μεσημέρι, μόλις βγαίνει ο ήλιος, ο ουρανός κρύβεται από τις μέλισσες εδώ πέρα. Τόσο πολύ. Τι να περιμένετε? Βέβαια, νομίζω ότι έχω πάρα πολλά πράγματα να δείξω ακόμα. Βέβαια, είναι και ο στρατός τώρα στη μέση, που εντάξει, επειδή είμαι στο στρατό. Θα κάνεις υπομονή εκεί. Οι μέλισσες πού θα μείνουν τώρα, πού θα μείνουν όταν εσύ μπεις στο στρατό? Οι μέλισσες είναι εδώ. Είμαι 3 μήνες στο στρατό. Τώρα είμαι λίγες μέρες με άδεια. Ναι. Δηλαδή είναι μια χαρά. Δηλαδή φρόντισα να τους αφήσω άνθρωπο πίσω. Αυτό λέω και εγώ, μάλιστα. Επιπληρωμής βέβαια, αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και οι μελισσούλες είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, Χάρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, με το καλό να πάρεις και το πτυχίο σου και περιμένουμε και τα επόμενα έτσι βίντεο στο TikTok, εκεί στον ιστότοπο, να τα πας περίφημα. Κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς, δίνεις κάποιες πρακτικές συμβουλές. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά κάτι πολύ, είμαι σίγουρος ότι και πολιτικός μηχανικός που θα γίνεις αύριο μεθαύριο, δεν θα τα αφήσεις. Συνδυαστικά θα προχωρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη και όλους αυτούς που μπορεί να βλέπουν αυτή τη στιγμή να μας βλέπουν. Σας ευχαριστώ και εσάς προσωπικά που με βγάλατε στον αέρα. Είναι και όμορφο το μέρος εκεί, είναι όμορφο το μέρος. Θες να γυρίσεις την κάμερα λίγο να μας δείξεις τι είναι? Μπορώ, ναι. Βέβαια, για να δούμε. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή μας. Το Χάρης θα το προσπαθήσει λίγο να μας δείξει τη ζωντανή εικόνα από εκεί, από την περιοχή. Στο Αγρίνιο, βέβαια, ο Χάρης. Ναι, εδώ είναι τα μελισσάκια που έχω. Ναι. Τώρα είναι φουλ ανθισμένα. Είναι, νομίζω, στην top περίοδο. Δηλαδή, είναι όλα ανθισμένα. Οι μέλισσες δηλαδή βρίσκουν παντού φαγητό αυτή τη στιγμή. Και πολύ σύντομα, μία πολύ σημαντική πληροφορία. Ναι. Αυτά τα μελίσσια τώρα, επειδή βρίσκουν πολύ πολύ φαγητό, πολλαπλασιάζονται, σμινουργούν που λένε οι μελισσοκόμοι. Δηλαδή ένα μέρος του μελισσιού φεύγει, πετάει και μπορεί να κάτσει οπουδήποτε. Θα κάτσει κάπου κοντά και στη συνέχεια θα ταξιδέψει έως και χιλιόμετρα μακριά. Μάλιστα. Και σκεφτείτε αυτό που θέλω να σας πω ακόμη πιο πολύ. Ναι. Είναι ότι αυτό το σμήνος που θα κάτσει στέλνει ανιχνεύτριες σε όλο το μέρος εδώ, χιλιόμετρα μακριά, ώστε να βρούνε το καλύτερο μέρος για τη φωλιά τους. Και στη συνέχεια γυρίζουν, δίνουν συντεταγμένες και γυρίζουν όλες και φεύγουν σαν σύννεφο μακριά. Όποιος το δει αυτό, νομίζω είναι η μεγαλύτερη ευλογία του κόσμου. Βγάζεις καλό μέλι, τι πιστεύεις? Νομίζω ότι βγάζω το καλύτερο, ειδικά στο χωριό μου, Μεσοκόμη Βρετανίας, που είναι μέσα στα βουνά, το έχω ξαναπεί. Είστε πόσοι κάτοικοι εκεί στο χωριό? Πόσο? Είστε πόσοι κάτοικοι, ο αριθμός των κατοίκων εκεί μόνοι? Αυτή τη στιγμή είναι 0, είναι πολύ μικρό χωριό, αλλά η θέα και η ομορφιά που έχει νομίζω ότι αξίζει για 500.000 άτομα. Δεν υπάρχει κανείς στο χωριό δηλαδή? Το χειμώνα όχι, δεν υπάρχει μόνιμος κάτοικος.
συνήθως κανένας κυνηγός, τέτοια φάση. Είναι μάλιστα. Μικρό χωριό. Σε ευλογημένο αρκετά. Τόπο λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ευλογημένο και με το παραπάνω. Αλλά και εσείς είστε σε ευλογημένο μέρος. Να σε ευχαριστήσω, Χάρη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.